Λοιπόν, είδες τι έγινε εδώ πέρα, Στέλιο μου. Θέλω να μου πεις την άποψή σου εσύ για αυτό το look τώρα. Λοιπόν, Απολέον, πάρα πολύ ωραίο casual look, πάρα πολύ ωραίο παντελόνι, ωραίο φάρδος. Άνοιξε το λίγο να το δω. Ωραίο φάρδος και τα παπούτσια αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και γιατί έχεις αυτή την χαρά τώρα να φοράς μεγάλο νούμερο, άρα σου επιτρέπει το μέγεθος του παπουτσιού να βγαίνει μπροστά, πάρα πολύ ωραία παπούτσια. Ωραίο top αυτό το animal, τα μαλλιά σου θα ήθελα σίγουρα διαφορετικά γιατί αυτήν γκρι τούφα που έχεις έρχεται ένα λίγο με αυτά τα φτερά και όλες αυτές τις πληροφορίες που έχεις εδώ και γίνεται λίγο ένα το πάνω κομμάτι. Mm-hmm. Μ' αρέσει το σημείο της κοιλιάς σου. Ωραία κοσμήματα. Βγάλε λίγο το πάνω φόρι να δούμε πώς είσαι. Ωραία. Μου λείπει λίγη ένταση στους ώμους, γιατί η σιλουέτα σου κάτω ανοίγει αλφα. Οπότε, ιδανικά θα έρθει να έχεις λίγη ένταση στους ώμους, γιατί είναι και τα μαλλιά μεγάλα, έχεις και εδώ πολλές πληροφορίες και να υπάρχει μια πιο έντονη συμμετρία. Γιατί τώρα φαίνεσαι πάρα πολύ στενή πάνω και πολύ ανοιχτή κάτω. Okay. Κατά άλλα, ένα ωραίο casual look. Για ταβέρνα, λίγο υπερβολικό. Έτσι πάμε εμείς στη Θεσσαλονίκη σε ταβέρνα. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Δύο. Σοφία μου. Μου αρέσουν τα μαλλιά σου έτσι. I think είναι ωραία. It's very... Άλλη μια φορά που το είχα κάνει, μου είχες πει το ίδιο. I love that. It's like, uff. Και με τα σκολαρίκια είναι ωραία. Και μου αρέσει με τα παπούτσια που βάλες αυτά. Δεν κατάλαβα ότι ήταν και mules. Εγώ νομίζω ότι ήταν πωίνες. Και μου αρέσει έτσι που... Στη μύτη πάει και λίγο πάνω. Ναι, ναι. That's cool. Να σου πω πώς τις λες τις μπότες. Ποίνες. 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 Okay. Ποίνες. Και... Ποίνες. Ποίνες. Τι είναι οι ποίνες. Ναι, ναι. Μπότες. Είναι οι μπότες. Και η ΕΣ που είπα μύτη και όχι μούτη. Ναι! Σίγουρα με αυτό το αλέκο εναδρώσεις, νομίζω. Maybe αυτά τα jeans μπορείς maybe να κάνεις strip και να πέσεις μες στο ταβέρνα. Και μήπως αυτό, δεν το θέλω αυτό να γίνει. Και την καπαρτίνα, maybe να το αφήκεις κάπου και να το ξεχάσεις και την τσέντα. So, παρά όλα αυτά, εγώ να σου δώσω έναν άσο. Για τον Αλέκο. Listen, εγώ έλα, Αλέκο. Για τα πιο καλύτερα πράγματα Σοφία. Εγώ σκέφτομαι. Because δεν θέλω να πάθει τίποτε η Απολέον. Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά Σοφία, αυτό με... Αγαπώ. Δεν θέλω κάτι να πάθει με αυτή. Σοφία, αλήθεια, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό θέλω να ξέρεις. You know. Θέλω να έρθω να σε κάνω μια καλή εκδοχή. Ο Θεός και η Παναγία να σε προσέχουν as well, με αυτά τα παντελόνια και με αυτά τα νιούς που δεν έχουν από πίσω. I'm just, you know, μιλάω τώρα σαν τη μάνα. Γιαγιά, Σοφία, έλα. Είναι το μικρό σπίτι στο Λιβάδι σήμερα η Σοφία. I hope ότι καταλάβετε ότι εγώ θα λέω ίσα ίσα. Ποτέ μου δεν θα σας πω ψέμα, οκ. Αν δεν μου αρέσει η εικόνα, I will not tell you that, οκ. Δεν μπορώ, οκ. I'm just off the record. Δηλαδή, επί της ουσίας μπορεί με αυτά τα ρούχα να τραυματιστεί σοβαρά. Αν πέσει και σκότωγη, εγώ να φταίω. Εγώ να φταίω. Δημήτρη. Θέλω μεγάλη προσοχή όταν φύγεις από εδώ να πας στην καρέκλα, σε παρακαλώ. Για όνομα του Θεού. Γιατί με αυτά τα παπούτσια έχει χαθεί κόσμος και κοσμάκι. Παρ' όλα αυτά, να σου πω για την εμφάνισή σου ότι το παντελόνι που φοράς, το παντελόνι, το wide leg, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικά και τα παπούτσια σου. Ωραίο το πανωφόρι, μου αρέσει πάρα πολύ που έχει ένα vintage χαρακτήρα. Δεν μου αρέσει καθόλου η συνθετική αυτή γούνα μαζί με το από μέσα το animal print, γιατί είναι δύο διαφορετικά prints με διαφορετικό κίτρινο. Το ένα πιο κίτρινο, το άλλο πιο καφέ. Αυτά λίγο δεν συνδυάζονται. Επίσης, πας σε ταβέρνα να φας με όλη αυτή την ψεύτικη γουνίτσα εδώ μαζί. Λοιπόν. Θα τρέχει το τζατζικάκι, θα τρέχει το λαδάκι, η σαλτσούλα. Δεν είναι. Εγώ θα έβαζα ένα λευκό που κάνει ένα ωραίο γυλαίκο, βίντας κι αυτό. Μπορεί να καταπιεί κανένα φτερό και να πνιγεί. Είναι. Ναι, ρε παιδί μου. Και τα μαλλιά μου. Επίσης, τα μαλλιά δεν βολεύουν πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ φασαρία εδώ μπροστά και έχει φασαρία στο κεφάλι. Ήθελα να είναι πιο μαζεμένα, πιο απλά τα μαλλιά σου. Πιο απλά. Ευχαριστώ πολύ.
8,2 είναι τελική βαθμολογία και θέλω προσεκτικά να γυρίσει τη θέση μου, μην έχουμε κανένα τύχημα. Θα προσέξουμε.